κάνετε προσευχή να τους έχει ο Θεός καλά. Εγώ υποκλίνομαι απλά. Ας μην ξεκινήσω από τα δύσκολα. Να σας πω τα όμορφα. Ότι το πιο όμορφο απ' όλα είναι ότι του τα δω τα βάφτισε τρελός παπάς. Τρελός παπάς, τρελός παπάς. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι πέρασα από κάμποσα προς τμήματα αυτές τις μέρες. Βρέθηκα και στο μάτι του κυκλώνα και κάποια στιγμή εκεί στον Πειραιά χρειάστηκαν 3-4 ώρες για να μπορέσουμε να βγούμε. Πολύ το νερό που έδειξε. Πάρα πολύ όμως το νερό που έδειξε. Το είδαμε να πέφτει και να πλημμυρίζει τα πάντα. Δόξα τω Θεώ όμως πήγαμε και στα προσκυνήματα με την κυρία Μαρία και γέμισε λίγο η καρδούλα μας και προσευχηθήκαμε για όλους. Προχθές της Παναγίας λειτουργήσα στην Παναγία των Βρύων από τα βουλά της Μικράς Ασίας, την Παναγία, ένα υπέροχο μοναστηράκι με μια οικουμένη η οποία λάμπει ολόκληρη, λάμπει. Να πάτε όταν πάτε Αθήνα, να πάτε να την βρείτε. Είναι άγγελος και ξέρει τι λέει και ξέρει να συμπεριφέρεται. Κέρδισε την καρδιά όλων μας, όλων μας. Η Ρόντισσα Φιλοθέη έχει και ωραίες ομιλίες το ίδιο. Άντε, για να μην χαζεύουμε μόνο με τα χαζά στο ίδιο. Πήγαμε στο κελάκι που έζησε τη ζωή του ο Άγιος Πορφύριος, στον Οροπό. Πήγαμε στο μοναστήρι του Παρακλήτου και μάλιστα εκείνη την ημέρα που πήγαμε γιόρτασε και ο γέροντας, ο Μωυσής. Και είναι αυτό το μοναστήρι που είχε το γέροντα Χερουβίμ, που έβγαλε πολύ ωραία βιβλία και εγώ είχα την τύχη το πρώτο ασκητικό βιβλίο που διάβασα μαθητής τρίτης γυμνασίου ήταν από αυτόν, από τις σύγχρονες αγιολίτικες μορφές, ο Παπασάββας ο Πνευματικός, που κάποια στιγμή τώρα τελευταία που βρέθηκα στο όρος και πέρασα από το κελί του απ' έξω, ευωδίαζε όλος ο τόπος. Όταν λέμε ευωδίαζε, ένιωθες να γεμίζουν τα πάντα σου από άλλα, από ευωδία. Πήγαμε στη Μητρόπολη Αθηνών και προσκυνήσαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο και την Αγία Φιλοθέη. Πήγαμε στο ναό στον Άγιο Ανδρέα τον Μικρό, που έτσι είναι μικρή αυτή η εκκλησία και έχει πάρα κάτω και τον Άγιο Ανδρέα τη Μεγάλη Εκκλησία. Πήγαμε εκεί που ήταν η Αγία Φιλοθέη του μοναστηράκι της που μαρτύρησε. Τη δέσανε σε μια κολόνα και αυτή η κολόνα υπάρχει ακόμη. Και πήγα, αξιώθηκα και πήγα και στο... Αυτό μου άρεσε. Πήγα εκεί που είχα πάει στρατό, στον Αυλώνα. Ξαναείδα όλο εκείνο εκεί που έζησα νέος. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, ντρέπομαι να ανοίξω το στόμα μου. Ξέρετε γιατί? Διότι νιώθω ότι κάπου κάτι φταίμε. Είναι η προσευχή που δεν κάνω. Είναι η ταπείνωση που δεν δείχνουμε στο Θεό μας. Είναι που κάτι τέλος πάντων δεν κάνουμε για το Θεό και έρχεται ο Θεός να μας ταρακουνήσει με αυτούς τους τόσο δύσκολους τρόπους. Τη μια να καίει τα πάντα και την άλλη να μας πνίγει. Πολλά ακούμε, πολλά διαβάζουμε, πολλά βλέπουμε.
Με συγκινεί που πάρα πολλοί άνθρωποι πέσαν μέσα στο νερό για να σώσουν συνανθρώπους τους. Με συγκίνησε αφάνταστα εκείνος ο παππούς 80 τόσο χρονών που πήρε την βαρκούλα του, του είπαν τα παιδιά του να φύγει και του φώνασαν και αυτός πήρε, λέει, την βαρκούλα και πετούσε σπίτι-σπίτι και τη γέμιζε ξανά και ξανά για να σώσει οικογένειες και παιδιά και παππούδες. Με συγκίνησε αφάνταστα και το είδα το βίντεο πολλές φορές που εκεί στον Ευαγγελισμό μπροστά στον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας που είχε γίνει ποτάμι παρέσυρε μπροστά μας φαινόταν στο βίντεο δύο γυναίκες και έπεσε ένα παλικάρι και τις έπιασε. Ήταν υπόθεση δύο δευτερολέπτων να φύγουν πιο κάτω και να τελειώσουν. Και έπεσε μέσα στο νερό, μέσα στα προβόλαια, μέσα στον κίνδυνο για να σώσει ψυχές. Με συγκινεί που φέτος το καλοκαίρι οι πυροσβέστες μας δεν ησύχασαν ούτε μία μέρα. Τη μία μέρα τους βάζαμε στις φωτιές και την άλλη μέρα τους βάλαμε στο νερό. Με θυμώνει όμως πολύ, πολύ όμως, αν αυτά που ακούγονται κάποια από όλα είναι αλήθεια, πρέπει να τα βάλουμε κάτω εμείς, όχι αυτοί. Αυτοί δεν θα τα βάλουν ποτέ κάτω, πιστέψτε με. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, τις τσέπες τους γεμίζουν. Με συγκίνησε, με θύμωσε, με τρέλανε. Ό,τι είναι αλήθεια, από αυτά εγώ δεν παίρνω να σχολιάσω, αλλά τη σκέψη πρέπει να την κάνουμε. Ότι πήραμε, λέει, πολλά εκατομμύρια, ίσως και κάποια δισεκατομμύρια, για να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες στα δάση μας και για να φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα. Και φέτος το είδαμε ξεκάθαρα το αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα το είδαμε το αποτέλεσμα. Ούτε πυρικές ζώνες είχαμε και κάψαμε τη Δαδιά, το πιο σπουδαίο δάσος της Ελλάδος που καφιόμαστε σε όλο τον κόσμο ότι εμείς έχουμε όλα τα πουλιά της γης και τους έχουμε έναν όμορφο τόπο να κάνουν τις σχολές τους. Και καίγονταν 20 μέρες και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και λένε αυτοί, βγαίνουν, τα λένε κάποιοι από τους πυροσβέστες και από τους υλικούς ότι δεν υπήρχε πουθενά πυρική ζώνη. Μπράβο τους. Και λένε κι άλλα μετά, ότι δεν φτιάξαν τίποτα σωστό στον κάμπο με τα αντιπλημμυρικά και μάλιστα όχι μόνο δεν φτιάξαν, ενώσαν όλα τα ποτάμια, λέει, και τα στείλαν στο ίδιο μέρος. Για να τους βγει πιο φτηνό και πιο εύκολο. Ωραία αν το κάνανε. Πώς θα δουν όλα αυτά τα παιδιά που χάσαν πατεράδες, που χάσανε αδέρφια, που χάσανε συγγενείς, που χάσανε φίλους, που χάσανε περιουσίες ολόκληρες. Πώς θα τους δούνε. Μου είπαν όλοι στην Αθήνα, πήρε ο δήμαρχος, λέει, τα λεφτά, και τα έκανα ένα περιπατητικό μονοπάτι, το οποίο μετά όμως δεν ήταν και αυτό καλό, λέει, και το κατήργησε, αλλά τα λεφτά που ήταν για τα αντιπλημμυρικά, αέρας. Όχι, αν αυτή τη χώρα δεν κάτσουμε κάτω όλοι με συνέστηση, με συνείδηση, με αγάπη, με σεβασμό στην κοινωνία και στο χρήμα και στον πλούτο της χώρας, αν δεν κάτσουμε όλοι μαζί, όχι, στα παιδιά μας θα παραδώσουμε το τίποτα. Και δεν τράπηκε ένας υπουργός που βγήκε και είπε, ενώ πνίγονταν ο κόσμος, μη μου μιλάτε, λέει, για εκλογές, αυτά κρίθηκαν, πήραμε το 41%. Τα άκουσα και λέω, ή τα αυτιά μου χάλασαν, ή το μυαλό μου φύρανε, ή δεν γίνεται να ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν μπήκα μπροστά σας ποτέ να σας πω πολιτικά.
ποτέ. Ούτε τώρα θέλω να περάσω το μυαλό σας από τα πολιτικά. Αλλά εσείς όταν τους βλέπετε, γιατί ξέρω ότι πολλοί έχετε και φίλους και καλά κάνετε. Δεν τους λέτε τίποτα όμως. Δεν τους λέτε να ντρέπονται. Δεν τους λέτε ότι πρέπει να θρησκευτούμε αυτήν τη χώρα, αυτήν την κοινωνία, αυτόν τον τόπο, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σκεφτούμε. Δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Αν το μόνο που μας νοιάζει είναι η δόξα και το χρήμα και μαζί και η δόξα. Όχι. Και από το λαό και από τον κόσμο, τον απλό και από τους ανθρώπους, όχι, δεν είναι όλοι που κλέβουν. Γι' αυτό με θυμώνει πιο πολύ. Να κάτσουμε κάτω. Ακούω και τ' άλλο και λέω δεν μπορεί. Αυτό είναι ψέμα σίγουρο. 22 λέει πολεμικά ελικόπτερα Apache. Και λειτουργούσαν μόνο τα δύο. Δεν είναι πολιτικά ελικόπτερα. Είναι ελικόπτερα που εμείς θα θέλουμε να ξέρουν οι άλλοι από εκεί ότι λειτουργούν. Γιατί αν το μάθουν οι άλλοι ότι τελικά δεν λειτουργεί τίποτα, θα την κάνουν εύκολη τη βόλτα. Θα την κάνουν εύκολη τη βόλτα και κάποιες, εδώ τώρα ταιριάζει, κάποιες θα θυμηθείτε ότι είχατε ερωτευτεί έναν Τούρκο που τον λέγαν Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή όταν τον έδειχνε η τηλεόραση. Όχι, τον είχατε ερωτευτεί και μαζί του μαθαίνατε και τουρκικά, ωραία. Ωραία, να μας έρθει. Το καλωσορίστε, να του πείτε και καλημέρα στα Τούρκια. Και να του πείτε ότι εμείς τον αγαπάμε. Να έρθει τότε. 22 ελικόπτερα και λειτουργούσαν τα δύο. Αλλά γιατί δεν λειτουργούσε. Μήπως για να μας δείξουν ότι τελικά δεν λειτουργεί τίποτα. Άντε λοιπόν. Και θα πω και το τελευταίο που ήμουν εκεί και με πόνισε ακόμη πιο πολύ που ήμουν κοντά. Δεν ήμουν στο γεγονός. Αυτό το παλικάρι που το πέταξαν στη θάλασσα. Ρε εσείς. Έτσι θα την πάμε την κοινωνία και θα τους πούμε αύριο στα παιδιά όποιος προλάβει και πνίξει τον άλλον αυτός θα σύσει. Έτσι θα την πάμε. Με τρέλαναν πολλά σε αυτό το γεγονός. Τον πνίγανε και ο καπιτάνιος έφυγε. Δεν έγινε τίποτα. Πνίγονταν και λιμενικός δεν ήταν εκεί, ενώ έπρεπε να είναι. Πάλι τίποτα. Ωραία. Πάμε όλοι μαζί να ξυπνήσουμε. Ξέρετε πότε θα φτιάξουμε την κοινωνία. Τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Στα δικά μας. Όταν φτιάξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Πάμε να βάλουμε αγάπη. Πάμε να βάλουμε ταπείνωση. Πάμε να βάλουμε ομορφιές μέσα μας. Ομορφιές και ομορφιές μέσα μας και ομορφιές να σκορπίσουμε και ομορφιές να φτιάξουμε και ομορφιές να διδάξουμε και με ομορφιές να πορευτούμε. Τότε θα μας υπολογίσουν όλοι. Τότε θα μας υπολογίσουν, τότε θα φτιάξουμε την κοινωνία. Κάτι είμαστε σκάρτη και δεν φωνάζουμε. Κάτι είμαστε σκάρτη, ξέρετε τι με πήρε τηλέφωνο μια μάνα. Από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στα Ντέμπη. Κλαίνε, λέει, όλοι τώρα. Σε μια εβδομάδα θα τα έχουν ξεχάσει όλα. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Σε μια εβδομάδα θα τα έχουν ξεχάσει, λέει, όλα. Και το παλικάρι που πνίγηκε και τους ανθρώπους που κάηκαν στον Εύρο και τους ανθρώπους που κάηκαν στα άλλα τα δάση και αυτούς που πνίγηκαν. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Γιατί άμα ξεχνάς, έρχεται ξανά τα γεγονότα
και σου χτυπάνε την πόρτα. Τώρα εκεί, πριν εκεί και μετά ας μην δείξουμε. Και μην σκεφτούμε καν ότι υπάρχει το μετά. Δεν θα υπάρξει το μετά όταν φτιάξουμε ψυχές που αγαπάνε τον συνάνθρωπο και αγαπάνε τον Θεό. Πάμε, εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Η γιαγιά μου, αχ τι υπέροχη ήταν κάποιοι παλιοί. Δεν τρώγαμε ποτέ, ποτέ στο τραπέζι δεν καθόμαστε. Εάν δεν είχε γεμίσει 3 κατσαρολάκια φαγητό, να στείλει σε 3 οικογένειες. Ποτέ. Ποτέ. Και τις καλύτερες μερίδες και το πιο νόστιμο φαγητό. Να πάρει η γιαγιά τάδε που σήμερα είναι άρρωστη, ήξεραν ποιος αρρωστεί, ήξεραν ποιος υποφέρει, ήξεραν ποιος έχει ανάγκη. Και μου έλεγε τρέξε πάντα, τρέξε, πήγαινε και έλα γρήγορα να φάμε κι εμείς. Και καμιά φορά έβλεπα τη μερίδα την καλή που έβρασε και παραπονιόμουν, έλεγα ρε γιαγιά, τι βάζει το καλύτερο κρέας, έλα το παιδάκι μου, εμείς και αύριο κρέας θα έχουμε. Αυτή σήμερα θα φάμε. Κάθε Κυριακή εκείνο το χωριό, κάθε Κυριακή, και φαντάζομαι πολλά χωριά τότε, συνονοούνταν ο παπάς, ο πρόεδρος και κάποιοι κάτοικοι, μέσα σε αυτούς πάντα ήταν η γιαγιά μου, και συνονοούνταν να κάνουν κοινές εργασίες για το χωριό. Την Κυριακή δεν δούλευε κανένας. Κανένας, κανένας, για δικά του. Για το χωριό όλο. Για την εκκλησία τους, για το σχολείο τους, για τα κοινά έργα. Είναι άρρωστος ο παππούς, ποιος θα του μαζέψει το τριφύλι. Πάμε 10 να μαζέψουμε το τριφύλι. Έπεσε η σκεπή του παππού του Χρήστου, πάμε να ανεβούμε όλοι να του τη φτιάξουμε. Χάλαγε ο δρόμος, πάμε. Χάλαγε το νερό, πάμε. Το χωριό, πάλιος δεν υπήρχε. Κανένας δεν υπήρχε πληρωμένος για να τα φτιάξει. Το χωριό τα φτιάξε. Και κάποιες Κυριακές που τελείωναν γρήγορα οι δουλειές, όπου πιο ωραία, τι ωραία, μαζευόμασταν στο γήπεδο και παίζανε μπάλα οι νέοι με τους ηλικιωμένους. Τι καλαμπούρια, τι αστεία, τι ομορφιές. Γιατί ήταν ένα το χωριό. Κι ας είχαμε κάποιοι μεταξύ μας 1000 προβλήματα, στο χωριό ήταν ένα όμως. Θυμάμαι τον Παπασπύρο, να είναι καλά στον ουρανό. Πήγαινα μαζί του να φοιτήσει να ψάλω. Και όταν τελείωνε η εκκλησία, μου λέγε πάμε τώρα μια βόλτα όλα τα σπίτια να δούμε τις ανάγκες τους. Τι κάνεις κυρά Λεβάντο, τι κάνεις κυρά Τάδε, τι κάνεις παππού, τι κάνεις. Και είχε ένα μπλοκάκι και για τον καθένα σημείωνε. Την άλλη Κυριακή τι να σου φέρω από τα μαγαζιά, από την Κόνιτσα, δεν είχε μαγαζί στο χωριό. Αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό και αυτό. Τα ζαλώνονταν όλα, δεν πηγαίναν με αυτοκίνητο. Με τις πλάτες πηγαίναν. Φορτωνόμασταν τα πράγματα που ήθελε ο παππούς, η γιαγιά, ο ένας, ο άλλος. Και άμα έβλεπε το σπίτι ασυγύριστο, έπιανε τη σκούπα, σκούπιζε, δεν μπορούσε ο παππούς κατάκητος, δεν μπορούσε η γιαγιά κατάκητη. Αυτός ήταν ο παπάς. Τα χάσαμε λοιπόν. Πάμε να τα ξαναβρούμε και να είστε σίγουροι τότε ότι αν τα ξαναβρούμε, τότε θα ξαναβρούμε και το Θεό. Αλλιώς θα φάμε βρίσιμο πολύ από τους επόμενους. Πολύ όμως. Εγώ το τρώω ήδη από τα παιδιά μου και μου λένε και μου λένε και μου λένε. Και ακούστε τώρα αυτό. Τα παιδιά μου το λένε. Ήταν κάποτε κάποιες ομιλίες πολιτικών, όχι πολύ μακριά από τώρα, που είχαν 1.000.000 κόσμο στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει ο μεγάλος μου γιος, μπαμπά, αυτά τα χειροκροτήματα πληρώνουμε τώρα.
τους δώσατε πολύ αέρα και τώρα δεν υπολογίζουν κανένα, ούτε το Θεό. Γιατί ήταν πολλά, λέει, τα χειροκροτήματα και πολύ η δόξα. Και από τη δόξα πήδηξαν στο χρήμα. Πρώτα μπήκε η δόξα μέσα. Όποιος θέλει στο τέλος να μείνει η εξομολόγηση, να είστε λίγο σύντομοι γιατί βλέπω ότι είμαστε πολύ. Και ήρθε χθες ένα κορίτσι και τελειώνω από την Αρνησία. Το σπίτι της έγινε κάτι και έφραξε πλάγια ο δρόμος και δεν μπήκε στο σπίτι της ούτε σταγόνα, ούτε στο υπόγειο νερό. Και επειδή μου είχε ζητήσει να προσευχηθώ, ξεκίνησε να πει χτες να με δει. Ανεβαίνοντας, ανέβαινε. Κατεβαίνοντας, ποιμιό στα έκλεισε. Και μου λέει, πάω. Από εδώ Κοζάνη, από Κοζάνη Γιάννενα, από Γιάννενα Νάφακτο, από Νάφακτο Λαμία, το βουνό όλο, και από Λαμία Μαγνησία. Δεν με πειράζει όμως. Ήρθα και ευχαρίστησα το Θεό, γέμισε η καρδιά μου και να είστε καλά, εγώ μια χαρά θα πάω. 18 ώρες έκανε. Και εμείς το Θεό, την Εκκλησία μας, την έχουμε εδώ. Δεν θα ρωτήσω πού είναι το χωριό σήμερα. Δεν θα ρωτήσω πού είναι ο κόσμος σήμερα όλος. Πήγαν όλες τις εκκλησίες να προσευχηθούν. Όχι. Είμαστε ακόμα μακριά. Κυρίου δεηθόμεν, Ιερέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε, θυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας.